Δύο ξεχωριστές γιορτές για το θερινό ηλιοστάσιο και την νεαρινή ησημερία πραγματοποίησαν οι Έλληνες εθνικοί για να αποδώσουν τιμές στο 12θεο. Οι λεγόμενοι 12 θεϊστές οργανώνουν τελετές σε αρχαιοελληνικούς λατρευτικούς χώρους και δεν έχουν καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και οργανώνει για μία ακόμη φορά τελετή αύριο βράδυ στις Ερμοπύλες στο μνημείο του Λεωνίδα. Με τον εορτασμό του θερινού ηλιοστασίου στον ποταμό Λάδωνα και της αιαρινής ησημερίας του Ασκληπιείου στην αρχαία Γόρτινα, οι Έλληνες εθνικοί, έτσι αποκαλούνται όσοι πιστεύουν στο 12θεο, απέδωσαν τιμές στους θεούς που λατρεύουν. Εστία, ευδυνάτιο κρόνου θύγατερ βασίλεια. Τα δύο ηλιοστάσια και οι δύο ησημερίες κάθε έτους αποτελούν στιγμές ιδιαίτερες για τους πολυθεϊστές, οι οποίοι διοργανώνουν εκδηλώσεις σε αρχαιοελληνικούς λατρευτικούς χώρους. Από τις Θερμοπύλες ως το Μέναλο και από τον αρχαίο Φενεό στο Μαραθώνα, διαχρονικά υμνούν το 12θεο και αντλούν δύναμη από την πίστη τους. Για μένα ήταν όντως πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ύστερα από 2.000 χρόνια περίπου, μπορεί και λιγότερο, ακούστηκε σε εκεί τα μέρη ο ύμνος του Ποσειδώνα. Οι λεγόμενοι 12θεϊστές ακολουθούν, όπως λένε, τις αρχαιοελληνικές αρετές. Αλλάζουν τα ονόματά τους αρχαιοελληνικά, μετρούν τα χρόνια με το αρχαίο ημερολόγιο και κάνουν σπονδές σε βωμούς ντυμένοι με χιτώνες. Κόσμιο το σύμπαν, ουρανών είδε θάλασσαν, ιδεχθών απαν βασίλιαν, αυξητά... Εκ παραδρομής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 22 Αυγούστου του 2013 μεταδόθηκε τηλεοπτικό υλικό από εκδήλωση του ΥΠΑ του Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών στο όρος Μέναλο που δεν είχε καμία σχέση με την εκδήλωση της Χρυσής Αυγής στους Δελφούς. Στις 6 Οκτωβρίου του 2013 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εκ παραδρομής μεταδόθηκε επίσης τηλεοπτικό υλικό από εκδηλώσεις του ΥΠΑ του Συμβουλίου Ελλήνων Εθνικών σε θέμα για τη Χρυσή Αυγή, οι οποίοι δεν σχετίζονται με κανέναν τρόπο ούτε έχουν ιδεολογική σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Εγώ ως ακροδεξιά στοιχεία βλέπω στο δημόσιο χώρο, όλοι οι θρησκόληπτοι είναι Βυζάντια, μιλάνε, σταυροκοπιώνται, για αρχαία Ελλάδα κανονική εθνική δεν μιλάει κανένας. Αυτό που τα τελευταία χρόνια διεκδικούν οι Έλληνες εθνικοί είναι να αναγνωριστεί επίσημα και η δική τους θρησκεία.